άνεργος, που είσαι φτωχός, που είσαι κακοπληρωμένος, σου φταίει ο άλλος, ο διπλανός. Αυτό τρέφει την ακροδεξιά. Άρα για να αντιμετωπίσουμε την άνοδο της άκρας δεξιάς, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το λίπασμα που την τρέφει, που είναι η γερμανοκρατούμενη, δεξιοκρατούμενη Ευρώπη, που το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και που η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί σαν ένα κλαμπ όπου συζητούν 28 και στο τέλος αποφασίζουν οι Γερμανοί. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σήμερα ήρθε στην Ελλάδα ο Βέμπερ, προσκαλεσμένος του Μητσοτάκη. Αυτός που η Ευρωπαϊκή Δεξιά θέλει να τον κάνει πρόεδρο της Κομισιόν στη θέση του Γιούνκερ. Και σας λέω καθαρά ότι ο Βέμπερ είναι δεξιότερος όχι του Γιούνκερ, αλλά και του Σόιμπλε ακόμα. Πιο αντίπαλος στα ελληνικά συμφέροντα, ακόμη και από τον Σόιμπλε, ο πρώτος που μίλησε για Brexit. Αντίπαλος όλων των ελληνικών συμφερόντων. Και αν αυτός γίνει πρόεδρος της Κομισιόν, σημαίνει περικοπή όλων των κονδυλίων που παίρνει η Ελλάδα από τα από τον κοινοτικό προϋπολογισμό,